Burada inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Η τουρκική εθνοσυνέλευση θυμίζει αρένα. Ισλαμιστές από τη μια και μαλιστές από την άλλη και στη μέση το νομοσχέδιο για το αλκοόλ. Sağlık Bakanı, sizi istifaya davet ediyorum. Böylesine bir kepazelik olamaz değerli arkadaşlarım. Ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τα ενοπνευματώδη μήτυρ παντός κακού. Kıyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamalı. O açıklamayı yapan kişinin ruh sağlığı yerinde değil. Densizlik yapıyor. Ne söylediğini bilmiyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Η αντιπολίτευση με επερώτησή της θέλει να μάθει ποιοι είναι οι μεθύστακες και τον κατηγορεί για ισλαμικό νόμο. Biz hiçbir şeyi yasaklamadık. 10,5 yıldır hiç kimsenin yediğine içtiğine karışmadık. Όσοι ταξιδεύσουν τις επόμενες μέρες στην Τουρκία θα διαπιστώσουν ότι με το νέο νόμο απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ στα καταστήματα από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ επιβάλλονται σε όσους πουλούν ινοπνευματώδη κοντά σε σχολεία και τζαμιά, ενώ διαροπάλου απαγορεύεται η διαφήμισή του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής έδειξε ότι το 85% των Τούρκων δεν καταναλώνει αλκοόλ.